Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση του εγκεφαλογραφήματος ύπνου. Ένα από τα παράπλευρα αποτελέσματα του Armor, αφού έχουμε 24 ώρες καταγραφές, είναι ότι έχουμε και ύπνο 8ωρο των ατόμων που παρακολουθούμε. Το πρώτο που κάνει κανείς όταν έχει να μελετήσει ύπνο είναι η σταδιοποίηση. Εδώ σας θυμίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ήδη από το 1967, τον Verstappen και Κέιλς, και μετά το 2007 αυτά αναθεωρήθηκαν από την Αμερικάνικη εταιρεία. Το βασικό είναι ότι χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε το εγκεφαλογράφημα. Κυρίως θέλουμε οφθαλμογράφημα και μυογράφημα για να σταδιοποιήσουμε τον ύπνο σε στάδια. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ο non-REM ύπνος και ο REM ύπνος, θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Το αποτέλεσμα της σταδιοποίησης του ύπνου είναι το υπνόγραμμα. Το υπνόγραμμα είναι μια εικόνα που μας δίνει μια περίληψη του τι έχει συμβεί αυτές τις 8 ώρες που κοιμάται ο άνθρωπος. Εδώ πέρα βλέπετε την πορεία που ακολουθούμε στον ύπνο, δηλαδή από ξύπνιο πάμε σε ελαφρύ ύπνο, non-REM στάδια 1 και 2, και βαθύτερο ύπνο, non-REM 3 και 4, αυτά έχουν ενοποιηθεί πλέον στα καινούρια κριτήρια, και ακολουθούν μετά την αντίστροφη πορεία, πάλι προς ελαφρύ ύπνο, μετά ακολουθούμε ύπνο REM, και πάλι αυτή τη διαδικασία. Αυτά λέγονται κύκλοι του ύπνου, κρατάνε περίπου μία μισή ώρα, και έχουμε αυτή την πορεία μέσα στη νύχτα. Αυτό που θέλω να σας μιλήσω κυριότερο είναι η ανάλυση στο επίπεδο χρόνου και συχνοτήτων. Το εγκεφαλογράφημα, όπως ήδη ξέρετε, περιλαμβάνει τους εγκεφαλογραφικούς ρυθμούς και βάσει αυτών γίνεται η σταδιοποίηση στον ύπνο. Άρα, από άποψη πληροφορικής, η καλύτερη τεχνική να τα μελετήσουμε αυτά είναι η ανάλυση Φουριέ, όπου θα δούμε τους ρυθμούς και τα χέρτς που δημιουργούν αυτό το σήμα. Εδώ βλέπετε μία άτρακτο του ύπνου. Είναι 6 δευτερόλεπτα, είναι το ηλεκτρόδιο CZ. Και η άτρακτος είναι ένα φαινόμενο που έχει διάρκεια, περίπου ένα δευτερόλεπτο, και είναι ένας ρυθμός περίπου στα 14 χέρτς. Όταν αυτό το μελετήσουμε με τον απλό μετασχηματισμό Φουρία, βλέπουμε ότι προκύπτει η καμπύλη, κάτω βλέπετε τις συχνότητες και στον άξονα των ψ είναι η ισχύς. Προκύπτει μια καμπύλη όπου έχει μια κορυφή στα 14 Hz. Το που βλέπετε εδώ είναι τα 50 Hz, είναι ο θόρυβος από τη γραμμή. Αν αυτό το επεκτείνουμε έτσι ώστε... Αυτό δεν μας δίνει καμία χρονική πληροφορία για το πού είναι στο χρόνο αυτά τα 14 Hz. Όταν αυτό το επεκτείνουμε και έχουμε ανάλυση χρόνου και συχνοτήτων ταυτόχρονα, με παραλλαγές του Φουρία, παίρνουμε αυτό το φασματογράφημα. Πάνω είναι το 0, κάτω είναι το 60, σε χέρτζ εδώ οι συχνότητες, και εδώ ο χρόνος. Εδώ βλέπετε τα 50 χέρτζ, ο θόρυβο της γραμμής, και εδώ πέρα βλέπετε ακριβώς την άτρακτο του ύπνου, πώς απεικονίζεται στην ανάλυση χρόνου συχνοτήτων. Επεκτείνοντας τώρα όλο αυτό στον ύπνο, σε ένα 8ωρο ύπνο, παίρνουμε αυτό που το έχουμε ονομάσει ύπνοφασματόγραμμα. Πάνω βλέπετε το υπνόγραμμα και κάτω την ανάλυση χρόνου και συχνοτήτων. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι με αυτή τη μία εικόνα έχουμε όλη την περίληψη του τι έχει γίνει αυτές τις 8 ώρες, χωρίς να χρειαστεί να επέμβουμε και να σταδιοποιήσουμε με το χέρι, βλέποντας 30-30 δευτερόλεπτα το εγκεφαλογράφημα. Βλέπετε εδώ πως το στάδιο 4 έχουμε δέλτα δραστηριότητα, πως στο όλο το non-REM υπάρχουν spindles, εδώ στα 14 Hz, βλέπουμε τις ατράκτους του ύπνου. Βλέπουμε πως παρεμβάλλονται ανάμεσα στα non-REM οι περίοδοι REM και βλέπουμε ξεκάθαρα όλους τους κύκλους του ύπνου. Οι κάθετες γραμμές προέρχονται από παράσιτα, τα οποία είναι μυϊκά παράσιτα και συμβαίνουν κυρίως στα micro-arousals, όταν υπάρχει δηλαδή κάποια έγερση που αυξάνει το μυϊκό τόνος, περνάει το παράσιτο στο εγκεφαλογράφημα και έτσι το καταγράφουμε και έχουμε και εικόνα και των micro-arousals. Αυτό όλο είναι από την ανάλυση του CZ ηλεκτροδίου.
Να τα δούμε αυτά πάλι λίγο πιο αναλυτικά. Εντάξει, στο στάδιο 1, χαμηλού δυναμικού δραστηριότητα υψή συχνή, μπορεί να υπάρχουν κύματα κορυφής και αργές οφθαλμικές κινήσεις. Έτσι είναι το φασματογράφημα από πολλά κομμάτια στάδιου 1 ενωμένα μεταξύ τους. Οι οφθαλμικές κινήσεις, όπως ακούσατε και νωρίτερα, μπορεί να μας κάνουν παράσιτα στο εγκεφαλογράφημα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση, διότι πιάνοντας τα αργά παράσιτα, βλέπουμε εδώ πέρα, αυτά εδώ είναι παράσιτα από τις οφθαλμικές κινήσεις. Στο στάδιο 2, όπου έχουμε συμπλέγματα κάπα και ατράκτους, βλέπουμε τις ατράκτους πώς μαζεύονται οι άτρακτοι στη γραμμή που είναι στα 14 Hz και επίσης τα K-complex που είναι ουσιαστικά δέλτα δραστηριότητα, είναι στη συχνότητα των δέλτα, τα πιάνουμε εδώ πέρα ως λεπτές γραμμές. Στο στάδιο 3 αρχίζει και ανεβαίνει και είναι υψηλού δυναμικού συνεχής η δέλτα δραστηριότητα και στο στάδιο 4 ακόμα περισσότερο. Και τέλος, στον ύπνο REM δεν έχουμε σπίνδυλες, δεν έχουμε δέλτα δραστηριότητα, είναι χαμηλού δυναμικού πάλι ψήσυχνη, μπορεί να πιάσουμε κάποιες ακαδικές κινήσεις και το μυογράφημα που δεν έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η δουλειά είναι δημοσιευμένη από την ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ομάδα νευροφυσιολογίας. Και τώρα, πώς μπορούμε να την προχωρήσουμε αυτή τη δουλειά ακόμα παραπέρα. Από τη στιγμή που τα διαφορετικά στάδια έχουν διαφορετικό συχνοτικό περιεχόμενο, μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές ομαδοποίησης, όπως λέγονται clustering. Στη συγκεκριμένη δουλειά χρησιμοποίησαμε έναν από τους πιο απλούς αλγορίθμους, τον αλγόριθμο K-means. Τι έχουμε ζητήσει από τον αλγόριθμο, να ομαδοποιήσει τις χρονικές περιόδους σύμφωνα με την ομοιότητα ή μη του συχνοτικού του περιεχομένου, φασματικού του περιεχομένου. Εν συνεχεία, αυτό μας παρουσιάζει τις διαφορετικές ομάδες που έχει βρει και ο χρήστης αντιστοιχεί τις ομάδες σε στάδια. Εδώ βλέπετε πώς συγκρίνονται αυτά τα αποτελέσματα. Πάνω έχουμε το υπνοφασματόγραμμα και το υπνόγραμμα όπως προκύπτει από τη σταδιοποίηση την κλασική και όπως προκύπτει από τη σταδιοποίηση που έχει γίνει με τη χρήση του αλγορίθμου πάνω στο υπνοφασματόγραμμα. Βλέπετε ότι έχουμε γενικά καλή συμφωνία, θα το δούμε αυτό και αργότερα. Επίσης, να σας δείξω εδώ με την ευκαιρία, πάλι έχουμε έναν ύπνο 8 ώρων. Βλέπετε εδώ πέρα ότι με μία εικόνα βλέπετε την κακή ποιότητα ύπνου. Βλέπετε ότι εδώ το συγκεκριμένο υποκείμενο έκανε περίπου μία ώρα να κοιμηθεί. Αποκοιμιόταν, είχαμε λίγο στάδιο 1, μετά ξαναξυπνούσε, έχουμε α, ξανααποκοιμιόταν, ξανά στάδιο γρήγορση με α και κατάφερε να κοιμηθεί περίπου στη μία μισή ώρα και να κάνει έναν ωραίο βαθύ ύπνο. Εδώ βλέπετε πώς εφαρμόσαμε αυτή την τεχνική σε 10 υποκείμενα. Κάθε γραμμή είναι ουσιαστικά το υπνόγραμμα από αυτά τα υποκείμενα. Το πάνω κομμάτι είναι η σταδιοποίηση όπως έχει γίνει με τις παραδοσιακές τεχνικές. Το κάτω είναι το αυτόματο που βγάζει ο αλγόριθμος μόνος του και στη μέση είναι η επέμβαση του χρήστη πάνω στο αποτέλεσμα του αλγορίθμου. Το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, σε αυτές τις τεχνικές είναι πάντα να ξεχωρίσει κανείς τον ξύπνιο από το REM, όπως εδώ υπήρχε αυτό το θέμα, και να ξεχωρίσει και το στάδιο, το βάθος του σταδίου non-REM, δηλαδή το αν είναι 2 ή 3 ή 3 ή 4. Σε γενικές γραμμές, όταν πρέπει να μετρήσουμε την συμφωνία μεταξύ αξιολογητών, όπως είναι αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε μια μετρική που λέγεται κάπα, coins κάπα. Γενικά, όταν είναι από 0,8 έως 1 θεωρείται άριστη συμφωνία, από 0,6 έως 0,8 πολύ καλή και πάει λέγοντας. Όταν το μπλε που βλέπετε εδώ είναι το αυτόματο το αποτέλεσμα του αλγορίθμου χωρίς καμία παρέμβαση, το πράσινο είναι όταν ο χρήστης επεμβαίνει και διαλέγει ουσιαστικά τα στάδια. Βλέπετε ότι όταν έχουμε να ξεχωρίσουμε, μόνο REM και non-REM και ξύπνιο, πλησιάζουμε την άριστη συμφωνία.
όταν ξεχωρίζουμε εγρήγορση, ύπνο REM, ελαφρύ και βαθύ ύπνο, είμαστε περίπου στο 0,7 που θεωρείται πολύ καλή συμφωνία με τις κλασικές μεθόδους. Και αυτή η δουλειά δημοσιεύτηκε στο Journal of Neuroscience Methods. Εδώ με την ευκαιρία σας δείχνω ένα, από ένα περιστατικό είναι αυτό, δεν είναι δημοσιευμένο, μια καταγραφή από ένα παιδί 11 χρονών, το οποίο είχε ιστορικό με αφαιρέσεις παιδικής ηλικίας και όταν έκανε αυτή την καταγραφή ήταν ασυμπτωματικός. Εδώ βλέπετε ότι ο αλγόριθμος έπιασε τα spike wave discharges που καταγράφηκαν στον ύπνο αυτού του παιδιού. Βλέπετε εδώ ότι στο Fourier υπάρχει μία κορυφή στα 3,2 Hz που αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Αυτά εδώ δεν είναι όλο το μισάωρο προφανώς. Είναι, ο αλγόριθμος έχει μαζέψει μαζί όλες τις περιόδους. Έχουν ενωθεί όλη η περίοδο όπου έπιασε ο αλγόριθμος τη spike wave discharges. Συνεχίζοντας, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε πλέον την μικροδομή του ύπνου. Φύγαμε από την μακροαρχιτεκτονική που είναι το υπνόγραμμα και το πώς τα στάδια εναλλάσσονται. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μελετήσουμε κυματομορφές όπως τα συμπλέγματα κάπα ή όπως η άτρακτη του ύπνου. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία event-related, δηλαδή εντοπίζουμε και επισημαίνουμε τα γεγονότα ενδιαφέροντος για το κάθε ερώτημα που έχουμε και εν συνεχεία στην ανάλυση μπορούμε να, να βρούμε το μέσο όρο της κυματομορφής, την τοπογραφία, ανάλυση συχνοτήτων και λοιπές τεχνικές. Εδώ να σας δείξω 10 δευτερόλεπτα από non-REM στάδιο 2, όπου βλέπετε τι εννοώ με το μικροαρχιτεκτονική, εννοώ ότι έχουμε ατράκτους, έχουμε συμπλέγματα κάπα που ακολουθούνται εδώ από άτρακτο, εν συνεχεία μια άλλη άτρακτο. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα από αυτές τις τεχνικές, event-related δηλαδή τεχνικές. Εδώ έχουμε διαλέξει, είναι καμιά τριανταριά συμπλέγματα κάπα. Με κόκκινο βλέπετε το μεσόωρο, με μπλε είναι η επιπροβολή. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται το φασματογράφημα, το μέσος όρος των φασματογραφημάτων, όπου βλέπετε ότι παραμένει, υπάρχει η δέλτα δραστηριότητα. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται η τοπογραφία. Και αντίστοιχα εδώ για τις ατράκτους, βλέπετε το μέσο όρο της ατράκτου, εδώ πέρα στα 14 Hz το μέσο όρο από τα φασματογραφήματα και την τοπογραφία, ότι εδώ είμαστε στα κεντρικά ηλεκτρόδια, σε αντίθεση με το σύμπλεγμα κάπα που είμαστε frontal στα μετωπία. Προχωρώντας να δούμε τώρα, κάναμε την εξής υπόθεση. Εάν οι άτρακτοι και τα συμπλέγματα κάπα είναι εντελώς ανεξάρτητα φαινόμενα, τότε όταν αυτά συμπίπτουν, θα έχουμε απλά επιπροβολή των φασματογραφημάτων. Ωστόσο, όταν κάναμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή πήγαμε και βρήκαμε συμπλέγματα κάπα και αυτά να συμπίπτουν με γρήγορες ατράκτους. Είδαμε ότι την ώρα του συμπλέγματος κάπα, που είναι αυτό εδώ, διακόπτεται η άτρακτος και οι άτρακτοι που ακολουθούν τα συμπλέγματα κάπα είναι ταχύτερες. Εδώ θα δείτε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, δηλαδή ένα συμπλέγμα κάπα μπορεί να μην σχετίζεται καθόλου με άτρακτους, μπορεί να ακολουθείται από άτρακτο, μπορεί άτρακτος και να προηγείται και να ακολουθείται. Και εδώ τα διαφορετικά ποσοστά που συναντήσαμε. Εδώ κάναμε και την εξής παρατήρηση, ότι πολλές φορές την ώρα του συμπλέγματος κάπα παρατηρείται, καταγράφεται ένας άλλος ρυθμός, που είναι εδώ στη συχνότητα των θήτα. Οπότε αναδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι συχνά κατά τη διάρκεια του συμπλέγματος κάπα, και όταν λέω συχνά περίπου στο 75%, αναδεικνύονται κύματα θήτα συχνότητας μέσα στο συμπλέγμα κάπα. Αυτή η παρατήρηση, το γεγονός δηλαδή ότι ένα συμβάν, ένα συμπλέγμα κάπα, αλληλεπιδρά με ένα άλλο, με μία άτρακτο, ή και ότι εμφανίζεται αυτό το θήτα, ο θήτα ρυθμός την ώρα του συμπλέγματος κάπα, καταδεικνύει ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις των φασικών φαινομένων στον ύπνο σε επίπεδο μερικών εκατοντάδων μιλισέκοντ.
Και για να σας δείξω ότι αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μεγαλύτερες κλίμακες, σε ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε, κάναμε το εξής. Υπάρχει από παλιά η παρατήρηση ότι μετά από προκλητά συμπλέγματα κάπα, ακουστικά προκλητά συμπλέγματα κάπα, παρατηρείται μία μείωση των ατράκτων για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Θέλαμε να δούμε αν μετά από τα αυθόρμητα συμπλέγματα κάπα υπάρχει τέτοια αλλαγή στην ισχύ των ατράκτων. Εδώ είναι η δημοσίευση που είχε πει ότι μετά από τα K-complex υπάρχει μείωση του power των ατράκτων. Εμείς αυτό που βρήκαμε είναι ότι στο αυθόρμητο σύμπλεγμα κάπα δεν υπάρχει μεταβολή. Εδώ πέρα βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε φασματογραφήματα 40 δευτερολέπτων περίπου. Εδώ στο 0 είναι το K-complex. Εδώ είναι η γραμμή που φαίνονται οι άτρακτοι. Εδώ είναι πριν. Εδώ συμβαίνει ακριβώς μετά. Και αμέσως μετά συνεχίζουν οι άτρακτοι. Εδώ βλέπετε το λόγο ως προς το baseline, ώστε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή με κόκκινο είναι η αύξηση, με μπλε είναι η μείωση του σήματος. Και εδώ πέρα οι στατιστικά σημαντικές διαφορές, που δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην περίοδο που μας ενδιαφέρει. Και εδώ βλέπετε τα ίδια αποτελέσματα για όλα τα είδη των αλληλεπιδράσεων συμπλεγμάτων κάπα με ατράκτους, δηλαδή συμπλέγματα κάπα που δεν σχετίζονται καθόλου με ατράκτους, που ακολουθούνται από άτρακτο, που η άτρακτος προηγείται ή και που προηγείται και έπεται. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω και να μείνει από αυτή την ομιλία είναι ότι μέσω της ανάλυσης του χρόνου συχνοτήτων μπορούμε να μελετήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ρυθμών του ύπνου. Και υπάρχουν δυναμικές ισορροπίες και οργάνωση σε επίπεδο δευτερολέπτου, όπως είδαμε από το φαινόμενο ότι οι άτρακτοι διακόπτονται την ώρα του συμπλέγματος κάπα. Υπάρχουν φαινόμενα που κρατάνε μερικά δευτερόλεπτα στον ύπνο, όπως είναι οι μικροαφυπνήσεις και η μείωση των ατράκτων μετά από ένα προκλητό συμπλέγμα κάπα. Υπάρχουν περίοδοι συγχρονισμού των ρυθμών, όπως είναι το κυκλικό εναλλασσόμενο πρότυπο. Υπάρχουν μετά τα στάδια και οι κύκλοι του ύπνου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το πρόγραμμα Armor που μας δίνει ευκαιρία και τους συνεργάτες μου στην ομάδα νευροφυσιολογίας.